Μη επεσκυνθείς τέκνον Τιμόθε, μην ντρέπεσαι τέκνον Τιμόθε, διεμέ και το Ευαγγέλιο μου για μένα και το δικό μου Ευαγγέλιο που είναι Ευαγγέλιο Αποκαλύψεως, Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού. Τον είχε συναντήσει στην Έφεσο. Εκεί είχε διαπιστώσει ο Απόστολος Παύλος ότι υπήρχαν θησαυροί. Θησαυροί τέτοιοι που δύσκολα βρίσκονται στον κόσμο αυτό. Και αυτοί οι θησαυροί ήταν η μάνα του και η γιαγιά του. Γιατί από τη μάνα του και τη γιαγιά του ο Απόστολος Τιμόθεος είχε αποκτήσει μεγάλη κληρονομιά. Αυτή που ονομάζεται πίστης, όπως τη χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος, ανυπόκριτος, δηλαδή ειλικρινίας πίστης, που δεν έχει κανένα στίγμα, μα κανένα στίγμα αμφιβολίας. Είχαν όμως μετά τη συνάντηση στην Έφεσο που είχαν κάνει χωριστεί ο ένας από τον άλλον, αφού προηγουμένως τον είχε χειροτονήσει επίσκοπο στην περιοχή αυτή και ήταν μάλιστα και νεαρός στην ηλικία. Τον ονομάζει με ένα πολύ γλυκό όνομα που δεν μπορεί ούτε της μάνας η στοργή να φτάσει τη γλυκύτητα του ονόματος αυτό. Τέκνον Τιμόθε, τέκνον. Τον είχε γεννήσει. Αλλού λέει, εγώ ημάς σε γέννησα. Δικά μου σπλάγνα είναι, λέει, και για ένα άλλο που τον είχε βρει και αυτόν στη φυλακή που είχε πάει στη Ρώμη, τον Ονίσιμο, που ήταν κλέφτης και δούλος, τον είχε κάνει και αυτόν χριστιανό, τον είχε κάνει και είχε τονίσει και εκείνον, και λέει, δικά μου σπλάχνα είναι, παιδί δικό μου λοιπόν, τέκνον Τιμόθε είσαι και εσύ, σπλάχνου μου είσαι. Σου γράφω την επιστολή αυτή για να σου αναζωπηρώσω το πνεύμα. Έχεις πίστη, έχεις γονείς που σου έδωσαν μεγάλη κληρονομιά, αλλά χρειάζεται να γίνεται αναζωπήρωσης του πνεύματος. Κάπου αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος να μην σβήνεται η φωτιά, απλά το λέω τώρα, να μην σβήνεται η φωτιά που έχουμε μέσα μας του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, μέσα από τη φυλακή ζητάω χαρά. Την είχε τη χαρά, αλλά ήθελε και τη χαρά από την πλευρά του Αποστόλου Τιμοθέου. Και την παίρνω τη χαρά με το να σου στέλνω αυτή την επιστολή. Επιστολή ενός δεσμότη, ενός φυλακισμένου. Επιστολή που έσταζε αίμα, ήταν γεμάτη από πόνο. Χωρίς γόνατα, χωρίς πόνο, τίποτα δεν μπορούμε να πάρουμε. Μέσα στην ίδια επιστολή γράφει λοιπόν ότι σε θυμάμαι νύχτα και ημέρα στις προσευχές μου. Νύχτα και ημέρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έπαυσε ποτέ να τον θυμάται.
αδιαλείπτος προσευχόταν και για τον Τιμόθεο και για ολόκληρη την Εκκλησία. Αδιαλείπτος μνήαν σου ποιούμενος. Σε θυμάμαι σένα, επομένως και το σπίτι σου και τη μαμά σου και τη γιαγιά σου. Μάλιστα λέει κάτι που πάνε να μας αφαιρέσουν οι σύγχρονοι κυβερνήτες του κόσμου. Λέει κάτι που να σταφερέσουμε. Αυτή την κληρονομιά που έχεις εσύ, την είχα και εγώ εκ των προγόνων μου. Εκ των προγόνων μου, τη γράφει μέσα στην επιστολή. Τότε τα σπίτια, τότε οι γονείς, τότε το οικογενειακό περιβάλλον παρέδιδε κληρονομιά θησαυρούς αιώνιος. Θησαυρούς που δεν μπορούσε να τους αναφέρει καμία απολύτως δύναμη. Γι' αυτό του γράφει στο τέλος του κομματιού αυτού που διαβάσαμε σήμερα ότι ξέρεις τέκνον Τιμόθε, εσύ που είσαι παιδί δικό μου δεν πρέπει να σε χαρακτηρίζει πνεύμα δηλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και σοφρονισμού. Πρέπει να έχεις αυτή τη δύναμη που ο Χριστός χαρίζει, που βασίζεται στην πίστη εκείνη που έχει θεμέλιο τον ένα, τον ακρογωνιαίο λίθο, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Αν αυτή τη βάση έχεις, αν αυτό το θεμέλιο που το έχεις, γιατί η πίστη σου είναι ανυπόκριτος, τότε το μαρτύριό σου, εννοείται το Ευαγγέλιο του Κυρίου, μαζί βέβαια γίνεται κατάθεση και της ζωής, όπως και του Αποστόλου Παύλου και του αίματος, το μαρτύριό σου θα είναι σίγουρο, θα είναι βέβαιο, θα είναι δεκτό στον Κύριο. Αδελφοί μου, τελειώνω λέγοντας, χωρίς γόνατα, έτσι λέει το Αποστολικό Ανάγνωσμα, χωρίς γόνατα και σήκωμα το κεριόν προς τα πάνω, βελτίωση δεν θα δούμε. Από αυτό το αφύσικο, το μαύρο και σκοτεινό περιβάλλον που έχουν φτιάξει αυτοί οι Κύριοι. Όμως προσέχετε, υπάρχει χαρά, είναι ο Χριστός. Λέει ο Αποστολός Παύλος μέσα από τη φυλακή, χαρά έχω, χαρά σκορπίζω, το λέει αλλιώς παρακάτω. Χαρά, λοιπόν, είναι ο Κύριος. Μέσα από τον Κύριο θα βγει η χαρά. Πρέπει να ξέρουμε ότι και άλλοτε υπήρξαν εποχές δύσκολες. Όπως του Παύλου στη φυλακή. Όπως του Λότ που ήταν ένας. Και λέει ένας Άγιος Πατέρας, θα πορεύεσαι σε αυτόν τον κόσμο και θα ζεις και θα πιστεύεις ότι εσύ και ο Θεός είσαστε και δεν σε νικάει κανείς. Δεν έχουμε λοιπόν πνεύμα δηλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως. Ο Χριστός λέει είναι δύναμης, αλλού λέει Απόστολος Παύλος. Είναι φως. Πρέπει αδελφοί μου να μην μας πάρουνε φαλάνγοι αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους και με μία υποκρισία ψεύτικη μοιράζουν, διδάσκουν, κάνουν, είναι του Αντιχρίστου αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους και με ύπουλο και πονηρό τρόπο διαδίδουν σπέρματα σατανικά. Έχουμε χρέος όχι να αγαπάμε τον εαυτό μας, τελευταίο αυτόν, αλλά τον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Τιμόθεος σήκωναν την εκκλησία, ο ένας την εκκλησία της περιοχής του, ο άλλος την εκκλησία ολόκληρη στην πλάτη του, ο Απόστολος Παύλος. Και πόναγε και πείναγε και δυστυχούσε για την εκκλησία. Και εμείς θα βάζουμε τα γονατάκια μας κάτω, θα σηκώνουμε τα χέρια μας επάνω. Έχει δύναμη η προσευχή. Όχι απλώς δύναμη, είναι πάντο δύναμη η προσευχή και ακούει ο Θεός όσο μα πολύ κι αν είμαστε.
Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέχετε. Του δείπνου σου το μυστικό σήμερα.